μέσω Skype τον κύριο Δημοσθένη Δεβέτα, καθηγητή της τέχνης στο Παρίσι και συγγραφέα. Κύριε Δεβέτα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, διότι βλέπουμε ότι και η Γαλλία περνά πολύ δύσκολες στιγμές, περνά δύσκολες μέρες με τον κορονοϊό. Ευτυχώς διαβάσαμε σήμερα ότι μειώνονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται και στις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και τα κρούσματα. Όμως παρόλα αυτά ο κορονοϊός, κύριε καθηγητά, άφησε ένα πολύ δυνατό και άσχημο αποτύπωμα στη Γαλλία, όπως και σε πολλές βέβαια άλλες χώρες της Ευρώπης. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα τελειώσει έτσι. Ακόμη και αν η γραμμή των θανάτων ελεχθεί και ακόμη και αν ελεχθούν πολλά πράγματα, το θέμα το οποίο ανεκκίνησε ο νομπελίστας ιατρικής κ. Μοντανιέρ άπτεται του θέματος της βιοηθικής. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κ. Μοντανιέρ είπε ότι δεν είναι φυσικός ο ιός, αλλά τεχνητός, εργαστηριακός. Να πούμε και μάλιστα, ότι ο κ. Μοντανιέρ, ο οποίος λέτε είναι Γάλλος ιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε τον ιό του AIDS, αν μπορούμε να τον δούμε κιόλας στα πλάνα του, το 1982 και υποστήριξε, κύριε καθηγητά, σε συνέντευξή του ότι ο ιός δεν μπορεί να εμφανιστεί υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις με φυσικό τρόπο και ότι δημιουργήθηκε δηλαδή σε εργαστήριο. Βεβαίως. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα το οποίο ανέφερε και αυτός. Εδώ βλέπουμε τον νομπελίστα Γάλλο γιατρό. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Η διατροφή των Κινέζων είναι αυτή που ξέρουμε εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες. Τώρα ξαφνικά οι νυχτερίδες και τα φίδια δημιούργησαν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα λογικό ερώτημα το οποίο άπτεται τα όρια της βιοηθικής. Δηλαδή, εάν αποκλείσουμε την περίπτωση του φυσικού, της φυσικής προέλευσης, τότε πρόκειται για τεχνητή εργαστηριακή προέλευση. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν πούν κάποιοι ότι γίνονται έρευνες, και ξέρουμε όλοι ότι κάνουν έρευνες στα εργαστήρια, εδώ το θέμα είναι, μιλάμε έρευνα για την έρευνα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τα μέτρα του ανθρώπου. Τότε, εάν με αυτή τη λογική, θα γίνουν πράξη τα φιλμ τα οποία βλέπουμε επιστημονικής φαντασίας πολλές φορές και στην τηλεόραση, όπου κάποια τερατουργήματα των εργαστηρίων ξεφεύγουν και βγαίνουν έξω στους δρόμους. Συγγνώμη για την υπερβολή της φαντασίας μου, αλλά αυτό οδηγεί. Και μάλιστα μπορώ να πω και το εξής. Ο κύριος Τσόμσκι, αυτός ο κορυφαίος κοινωνιολόγος, είπε από την Καλιφόρνια ότι ο κορονοϊός είναι μία προετοιμασία για μια τοπικής εμβέλειας πυρηνική παρέμβαση. Με συγχωρείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν για τόσα πράγματα είναι αιμονικοί, είναι παρανοϊκοί, είναι συνωμοσιολογικοί ή μήπως υπάρχει... Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, ομολογώ, κύριε καθηγητά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα σίγουρα όλοι μας ακούμε σενάρια, εκτιμήσεις, συζητήσεις, αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ουδής γνωρίζει τι ακριβώς έχει γίνει. Γνωρίζουμε το σημείο προέλευσης σαφώς, είναι από την Πολιουχάν της Κίνας. Όμως βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει και ένας μεγάλος παγκόσμιος ψυχρός πόλεμος, συγγνώμη, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, για το τι ακριβώς γίνεται. Και δεν ξέρω, εκεί στη Γαλλία ο Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, αν και εκείνος σκέφτεται ότι έχει έρθει η ώρα απόδοσης ευθυνών, κύριε καθηγητά. Και σας ερωτώ, διότι το διαβάζω ότι πολλές χώρες η μία μετά την άλλη πλέον ακολουθούν το παράδειγμα της Αμερικής. Μετά τον Τραμπ και η Γερμανία ζήτησε επίσημα αποζημίωση. Σωστά. Θεωρεί ότι υπεύθυνη για αυτό το γεγονός είναι η Κίνα. Ο Μακρόν προς το παρόν κρατάει μία, ας το πούμε, πιο ελαστική στάση, λέγοντας σε αυτό το οποίο είπε ο Μοντανιέρ στην τηλεόραση, που έκανε μεγάλη αίσθηση. Είπε λοιπόν ο Μακρόν ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε λίγο ακόμη για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία της προέλευσης, αλλά οι πιέσεις που δέχεται είναι να συμπορευτεί με αυτή τη γραμμή, η οποία γραμμή, εκτός από βιοηθικό πρόβλημα, δημιουργεί και πολιτικό πρόβλημα για την Κίνα. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την παγκοσμιοποίηση. Η Κίνα είναι πρωταγωνίστρια στην παγκοσμιοποίηση. Όμως, όπως αντιλαμβάνεται την παγκοσμιοποίηση η Κίνα, δεν την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Γιατί το θέληση για δύναμη που έχει η Κίνα στα πλαίσια του ανταγωνισμού της με την Αμερική μπορεί να οδηγήσει σε ηθελημένες ή αθέλητες ενέργειες ατυχήματα, όπως αυτά που συνέβη με τον κορονοϊό. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, ναι. Επειδή θα σε ναι, το θέμα της... Ναι. Θα έχουμε μήπως άλλου είδους τέτοιου είδους ατυχήματα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της ανθρωπότητας.
Επειδή θα είσαι το θέμα της παγκοσμιοποίησης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι διαστάσεις που πλέον παίρνει ο κορονοϊός έχουν άμεση επίπτωση και στην παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν ξέρω υπό ποια έννοια. Διότι βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα να αναπτύσσεται μια νέα συζήτηση για το τι είναι έθνος κράτος, το έχετε ακούσει και εσείς, και γενικότερα θα ήθελα μια δική σας τοποθέτηση για όλη αυτή την διάσταση που ενδεχομένως θα έχει επηρεάσει ή επηρεάζει ο κορονοϊός, διότι ξέρετε, η επόμενη ημέρα που όλοι συζητάμε, η επιστροφή στην κανονικότητα που όλοι επιθυμούμε, δεν θα είναι η ίδια με την προ-κορονοϊού, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, εποχή, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά να απαντήσω το ερώτημά σας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παγκοσμιοποίηση από τη στιγμή που η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ούτε καν οικονομική, αλλά είναι χρηματοπιστωτική. Δηλαδή η οικονομία ελέγχεται καθαρά από τις αγορές και τις τράπεζες. Άρα μιλάμε για μια μονομερή αντίληψη της παγκοσμιοποίησης, η οποία και την οικονομία δεν έχει μαζί της, αλλά και κυρίως δεν έχει το πολιτισμικό στοιχείο. Όταν θα μιλήσουμε για παγκοσμιοποίηση, πρέπει να μιλήσουμε για ένα άνοιγμα οικονομίας και πολιτισμού ανάμεσα στις χώρες. Αυτό δεν υπάρχει. Αντιθέτως, είμαστε αντιμέτωποι με έναν πολύ σκληρό ανταγωνισμό χρηματοπιστωτικής βούλησης για δύναμη και αυτό οδηγεί σε φαινόμενα καταστροφής, ενώ αντίθετα το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι μαζί. Κύριε καθηγητά, να μιλήσω λίγο με τους δικούς σας όρους ως καθηγητής της τέχνης, μιας και αγαπάμε πολύ έτσι, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, βλέπετε κι εσείς εκεί στη Γαλλία, νομίζω ότι και στο εξωτερικό μιλούν με καλά λόγια πλέον για την Ελλάδα. Μάλιστα, πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είμαστε αυτοί οι ανυπάκουοι έτσι, που μας χαρακτηρίζει εδώ και πολλά χρόνια η Γερμανία. Νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε κι εμείς πολύ περήφανοι για όλο αυτό και για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κράτους αφενός έτσι, και πολιτείας και πολιτών από την άλλη. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή την στάση των Ελλήνων πολιτών, αν μιλάμε για μια βίαιη ορίμανση της ελληνικής κοινωνίας, έτσι, σύμφωνα με τους δικούς σας όρους, και ποια είναι η στάση που κι εσείς παρατηρείτε και στη Γαλλία, πώς αντέδρασαν εκεί οι Γάλλοι, ποια είναι η αντίδρασή τους, γιατί διαβάζω ότι πριν από λίγες ημέρες, δεν ξέρω αν είναι ακόμη σε εξέλιξη. Υπήρχαν επεισόδια, ακριβώς, έτσι, μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, κύριε καθηγητά. Βεβαίως. Λοιπόν, δύο σκέλη το ερώτημά σας, πάμε ένα-ένα. Στο πρώτο ερώτημα, η ελληνική κυβέρνηση έπραξε άριστα. Λειτουργήσε πάρα πολύ με σοφροσύνη και μπόρεσε έγκαιρα να αντιμετωπίσει σε επίπεδο υγειονομικό και επίπεδο λίμωξης το δυσάρεστο γεγονός. Αυτό δημιούργησε μία πολύ καλή εικόνα και πειθαρχίας του κόσμου, αλλά και μία σοβαρής οργανωμένης κυβέρνησης. Αυτό ξέρετε τι αποτέλεσμα μπορεί να δώσει, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Να δώσει την αίσθηση της εμπιστοσύνης στον κόσμο, ώστε το καλοκαίρι, με βάση αυτό που ονομάζουμε υγειονομική ταυτότητα, δηλαδή έναν έλεγχο πριν φύγει ο τουρίστας από τη χώρα του και έναν έλεγχο όταν φτάσει εδώ, να μπορέσουμε να έχουμε τουρισμό τη στιγμή που άλλες χώρες της Μεσογείου δεν θα έχουν τουρισμό. Δηλαδή το κλίμα της εμπιστοσύνης πρέπει να το στρέψουμε θετικά για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομία μας, η οποία έχει υποστεί μεγάλη βλάβη. Δεύτερο στοιχείο. Η Γαλλία, αν θυμόσαστε από τις πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, πριν ακόμη από τον κορονοϊό, ήταν μια χώρα η οποία ήταν στα όρια της revolt, δηλαδή της διαρκούς εξέγερσης εναντίον του Μακρόν. Αυτή η εξέγερση δεν έφυγε, απλά ηρέμησε. Θυμάμαστε όλοι τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία εξακολουθούν να εφίστανται. Μπράβο, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Ναι. Σιώπησε αυτή η εξέγερση λόγω κορονοϊού, αλλά παραμένει παρούσα και σιγοβράζει. Εάν ο κύριος Μακρόν δεν καταλάβει, όπως και άλλοι ηγέτες της Ευρώπης, ότι ο κορονοϊός δεν είναι μία δύναμη η οποία θα σιωπήσει τον κόσμο από τα πολιτικά του δικαιώματα, αν δεν το καταλάβουν αυτό, τότε θα βρεθούν προδυσάρεστης έκπληξης, διότι θα έχουμε μια μορφή, αν θέλετε, συλλογικής αναρχίας απέναντι σε μία κυβέρνηση και μία νοοτροπία των Βρυξελών, η οποία δεν ακούει τη φωνή των λαών. Σωστά. Κύριε καθηγητά, γίνεται κατανοητός γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μας πιέζει ο χρόνος. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω ως καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν σταματούν να δημιουργούν και κάτω ακόμα και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Θέλω να περάσω στα γκράφιτι των δρόμων. Να δούμε, παρακαλώ, να δούμε τις σχετικές φωτογραφίες.
όπου ο κορονοϊός, κύριε καθηγητά, έχει επηρεάσει όλους τους καλλιτέχνες των δρόμων, όπου έχουν δημιουργηθεί και πραγματικά πολύ όμορφα γκράφιτι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη όλου του πλανήτη. Εδώ βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες και τελικά αυτό που συνειδητοποιούμε ότι ό,τι και να γίνει, οι άνθρωποι δεν σταματούν να εκφράζονται καλλιτεχνικά. Το έκαναν στις παλαιολιθικές εποχές, ζωγραφίζοντας τις σπηλιές, το κάνουν και τώρα. Πανέμορφα γράφητη που αν μη τι άλλο δείχνουν, κύριε καθηγητά, και τη νέα πραγματικότητα, που αυτή η πραγματικότητα βέβαια, όπως βλέπουμε εδώ στις εικόνες μας, αποτυπώνεται στους τοίχους των δρόμων. Να επανέλθουμε λοιπόν και να δούμε τον κύριο καθηγητά, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, να μας σχολιάσει και εκείνος πώς βλέπει αυτήν τη νέα πραγματικότητα που αποτυπώνεται στους τοίχους των δρόμων. Και κατ' επέκταση, κύριε καθηγητά, αν τελικά μετά τον κορονοϊό θα βγούμε όλοι μας διαφορετικοί. Λοιπόν, καταρχήν για τα γκράφιτι δύο λόγια. Τα γκράφιτι είναι μια τέχνη η οποία θεωρήθηκε τέχνη από τη δεκαετία του 80 και μετά με τον σπουδαίο Αφροαμερικάνο καλλιτέχνη, τον Ζαν Μισελ Μπασκιά. Από τη δεκαετία του και τον Άντι βέβαια Γουόρχολ. Τον Άντι Γουόρχολ. Αυτοί οι δύο ξεκίνησαν τα γκράφιτι. Από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα τα γκράφιτι έχουν προχωρήσει. Έχουν αγγίξει όλες τις λεγόμενες αντιδράσεις της νεολαίας, τους περιθωριακούς ανθρώπους και δημιουργούν μία αμεσότητα στον κόσμο. Μπορεί δηλαδή κάποιος άμεσα να μην έχει σχέση με το κύκλωμα της τέχνης, αλλά να έχει την επιθυμία να εκφραστεί μέσω των γκράφιτις με τρόπο άμεσο, με τρόπο πολιτικό, με τρόπο καλλιτεχνικό και ταυτόχρονα να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να το δουν. Τα γκράφιτι είναι μια μορφή όπως χρησιμοποιούμε το ίντερνετ. Έχει πάρει τέτοια ψυχολογική διάσταση. Όπως χρησιμοποιούμε τις ανακοινώσεις που κάνουμε στο Facebook. Μάλιστα. Πάνε μαζί αυτά. Και άρα θα δούμε πάρα πολλές βελτιώσεις, θα δούμε πάρα πολλές εκπλήξεις και το θεωρώ πολύ καλό να αντιδρούν όλοι με αυτή την αμεσότητα, διότι δημιουργεί μια νέα μορφή συλλογικότητας μέσα από την ασθένεια. Η ασθένεια μας φέρνει κοντά και μπορούμε όλοι μαζί να θεωρήσουμε ότι η ασθένεια είναι μέρος της καθημερινότητας, έτσι ώστε προχωρούμε μέχρι να την ξεπεράσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Δημοσθένη Δαβέτα. Καλή δύναμη και σε εσάς και καλή συνέχεια.